την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λίγο με κι αρρώθημο, να ασφάλω και βορώ. Λίγο με κι αρρώθημο, να ασφάλω και βορώ. Μία κι άλλο η ζωή, σο μεγαδίμ συναυλίμ. Μία κι άλλο η ζωή, σο μεγαδίμ συναυλίμ. Νερό πόνα σε πίνα, ωι ωι, ωι ωι, και το μάτια με πλύνα. Νερό πόνα σε πίνα, ωι ωι, ωι ωι, και το μάτια με πλύνα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νέσφαλα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νέσφαλα. Τε με τέρτσα να στωρώ, οι, 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 και στο ψόχον κουβαλώ. Τε με τέρτσα να στωρώ, οι, 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 και στο ψόχον κουβαλώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι με συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι με συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλύνα. Νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλύνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια κάντυλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια κάντυλα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιμνα άνακρα νύχτα. Πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιμνα άνακρα νύχτα. Μία κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μία κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλύνα. Νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλύνα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. 19 Μαΐου, μια ξεχωριστή ημέρα, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα μνήμης και αγώνας για δικαιοσύνη. Και ο καλύτερος, θα έλεγα, πρόλογος αυτού του δευτέρου μέρους, μουσικός, από τον Παναγιώτη τον Γεωργιάδη, στο Σανέστη. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Τον πατέρα σου, τον Νίκο τον Γεωργιάδη, ο οποίος με την ένδοξη αυτή φορεσιά του Πόντου πολλά έχει να μας πει και από την πείρα του και από την εμπειρία του και από το παίξιμό του, έτσι, Νικόλαε? Μια ιστορία φορτωμένη είναι ο Πόντος από μνήμες, μια ιστορία που πραγματικά μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε όχι μόνο αυτή τη μέρα που είναι ξεχωριστή, αλλά και όλα αυτά τα βάσανα που πέρασε ο ελληνισμός του Πόντου. Πάτερ Νεκτάρη, από την στιγμή που ήρθαν αυτοί οι φιλοί σε αυτά τα μέρη,
άσπρον ημέρα και είδαμε. Μάλιστα. Άσπρη ημέρα δεν είδαμε. Λοιπόν. Έχει πόνο αυτό το οποίο λες. Μεγάλο πόνο. Μεγάλο πόνο. Ο πατέρας μου, μια μαρτυρία του πατέρα μου, είναι ο μικρός. Επορπάναμε, λέει, μέρες ολόκληρες. Πού επέναμε και ξέρναμε. Πού πηγαίναμε δεν ξέραμε, λέει. Αφού επορπάσαμε μέρες και επέναμε στα στράτα σκεφτό, 13 χρονών ήταν. Λοιπόν, φτάνομαι, λέει, σε κάτι μεγάλες αποθήκες. Μας βάλανε εκεί να ξεκουραστούμε. Και βλέπουμε, λέει, οι νεκροί, λέει, ήταν εντάνες, στυβιαγμένοι. Και ξαφνικά, λέει, βλέπουμε ένα ψηλό, λέει, άντρα, λέει, να πούμε, η κοιλία να τη λασυμπίνα εντό και σειρέσανα. Απ' την πίνα η κοιλιά του είχε χτυπήσει στην πλάτη. Μάλιστα. Και βγάλανε, λέει, ένα κομμάτι ψωμί και τον δώσανε και μόλις έφαγε το ψωμί έπεσε κάτω και τελείωσε ο άνθρωπος. Νεκρός. Ένας γαρί, λέει, είχε ένα πραχατσούλι, είχε ένα μικρό κουβαδάκι και είχε μέσα γιαούρτι. Ο πατέρας μου πεινούσε. Μόλις κοιμηθήκαν όλοι κουρασμένοι από το περπάτημα και από την πορεία, από την πορεία που φτιάχνανε που τους τραβούσαν από εδώ και από εκεί, πέσαν και κοιμηθήκαν όλοι κουρασμένοι. Ο πατέρας μου από την πείνα σηκώθηκε, πήγε σιγά σιγά, πήρε αυτό το κουβαδάκι, έφαγε το γιαούρτι και μετά ξανά το βάλε και το σκέπασε και έφυγε. Από την πείνα, τι να κάνει. Η θεία μου η Παρθένα, η Καλογιαννίνα, η αδερφή του, επήγε 105 χρονών, ήρθε παντρεμένη από τον Πόντο. 19 χρονών ήταν. Και την ερώτησα κάποια πράγματα. Δώνα, λέω, συμπουλόπου μου, λέει, ευρέθαμε, λέει, σε έναν μέρος, έλεγα να το Ερέστεζι, λέει. Και επειδή, λέει, ο πάπος έτων των γραμμάτων, λέει, ο Τούρκο, λέει, είχε πολλά κτήματα, λέει, και είπε, μας λέει, να μαζέψουμε, λέει, τη σοδιά του και θα μας πληρώσει. Αφού καθίσαν εκεί και δουλέψαν τα χωράφια και ξέρω εγώ και μαζέψαν τη σοδιά και ξέρω εγώ, αυτός κάπου είχε να πάει, λέει, έλειπε, έφυγε. Και πιάν μας και η Τούρκισσα και λέει μας, ο άντρας μου, λέει, θα κλώσκεται, λέει, θα σκοτώνσας. Έχει αυτό το σκοπό, λέει. Μάλιστα. Θα σας κάνω, λέει, από ένα λαβάς είναι μια πίτα και ένα αγγουράκι και θα πάρετε, λέει, και πάρετε το δρόμο και φύγετε για να γλιτώσετε, λέει. Αλλιώς, λέει, θα σας... υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν ήταν όλοι. Οι ιστορίες δεν έχουν τελειωμό, Νίκο. Δεν έχουν τελειωμό. Και ο Λεωνίδας ο Τριανταφυλλίδης, τον Ταούλη. Αληθώς, Λεωνίδα, και εσύ θα έχεις πολλές ιστορίες να μας πεις. Εγώ είμαι γεννημένος εδώ, η μητέρα μου γεννημένη εδώ. Έχεις επισκεφτεί? Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν θέλω να πάω κιόλας. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει, σε μένα. Έχει πόνο αυτό το οποίο λες και το καταλαβαίνω, γιατί πραγματικά αυτός ο Πόντος είναι αιματοβαμμένος, έχει μεγάλη ιστορία, αλλά έχει και μεγάλη λεβεντιά. Έτσι, Παναγιώτη? Έτσι είναι. Για πες μας, σε παρακολουθούν πάρα πολλοί τηλεθεατές και σε λίγο θα δεις και τα μηνύματα και στο διαδίκτυο. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στα νέα παιδιά? Σε βλέπω πολλές φορές και σε παρακολουθώ από πολύ μικρή ηλικία που είσαι περήφανος. Και όταν παίζεις αυτό το παραδοσιακό όργανο του Πόντου, αλλά και όταν βάζεις τη φορεσιά την Ποντιακή, νιώθεις αυτή την εθνική περηφάνεια, θα έλεγα, έτσι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα να πω στα νέα παιδιά ότι να στηρίζουν τις παραδόσεις μας, γιατί είναι όμορφο πράγμα η παράδοση, και να προσπαθούν να πηγαίνουν να μαθαίνουν χορούς και παραδοσιακά μουσικά όργανα. Οι χοροί Ποντιακοί έχουν κάτι ιδιαίτερο, είναι δύσκολοι? Δεν είναι δύσκολοι, είναι όμως πολύ δυναμικοί χοροί. Πολύ δυναμικοί. Έχουν ρυθμό? Έχουν πολύ, ναι, έντονο ρυθμό. Τι θα μας πείτε? Παρακάτω. Ό,τι θέλω. Εγώ θα έλεγα λιγότερο να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και περισσότερο να μας πείτε τραγούδια, γιατί πραγματικά αυτός ο ρυθμός, αυτή η δυναμική του Πόντου φαίνεται μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τους χορούς και μέσα από αυτή τη λεβεντιά.
μας οι Τούρκοι μπολε πέραν. Να ηλίε μας, να βάιε μας οι Τούρκοι μπολε πέραν. Επέραν το βασίλος καμ και λάιεν αφεντία. Επέραν το βασίλος καμ και λάιεν αφεντία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, πλέγνε τα μαναστήριας. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, πλέγνε τα μαναστήριας. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίγε δερνό κοπάτε. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομο, κλαίγε δερνό κοπάτε. Μικλές, μικλές αγιάνε μου, και μη δερνό κοπάσε. Μικλές, μικλές αγιάνε μου, και μη δερνό κοπάσε. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία επάρθε. Η Ρωμανία πέρασε, ανθή και φέρει κι άλλο. Η γενοκτονία λοιπόν των Ποντίων 1916 έως 1923 με 353.000 νεκρούς αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του αιώνα μας. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945, όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. Πολύ διαφωτιστικό, Νίκο, αυτό το φυλάδιο, γιατί θα γίνουν και εκδηλώσεις όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, έτσι, από το Σύλλογο Ποντίων Ρόδου Οδηγενής. Παρασκευή, λοιπόν, 19 Μαΐου, προβολή της ταινίας στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου στις 9, έτσι. Ναι. Με την επωνυμία «Τα Μάμα». «Τα Μάμα», ναι. Σάββατο 20 Μαΐου, ομιλία του κυρίου Ιερεμία Καρασαβίδη, δημοσιογράφου και παραγωγού ποντιακών εκπομπών, με θέμα «Συγκλονιστικές μαρτυρίες, λόγοι και αίτια», στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου στις 8 και βέβαια η μεικτή χοροδία του Δήμου Ρόδου υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Καλαϊντζή. Για πρώτη φορά. Ο Μιχάλης είναι και ξεχωριστός και ιδιαίτερος και η χοροδία του νομίζω ότι θα αποδώσει. Οπωσδήποτε, ναι. Με πολύ ωραίο τρόπο τα τραγούδια. Και την Κυριακή 21 Μαΐου στις 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία αλλά και το Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού και μετά κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των θυμάτων. Και να πούμε ότι στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού θα βρίσκεται και η ιερά εικόνα της Παναγίας της Αρταμίτισσας, η οποία προέρχεται από την Αργυρούπολη του Πόντου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας λέτε. Πες μας, Νικόλαε, άλλες εμπειρίες. Εσύ πότε πήγες τελευταία στον Πόντο? Δεν πήγα ποτέ. Και δεν πήγες και εσύ. Με παράπονο το λες. Δεν πήγα ποτέ και φοβάμαι να πάω. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Μπορεί να μείνω και εκεί. Μάλιστα. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Πες μας λίγα πράγματα. Τι σου έλεγαν οι γονείς σου, η γιαγιά, ο παππούς, τι σου έλεγαν
για αυτό το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Ο πατέρας μου μιλούσε πολύ για την Καπαδοκία. Μάλιστα. Και στην Καπαδοκία ράτσε το για έτσι και αυτό και εκείνο και ξέρω εγώ. Πλούσια μέρη. Τα νερά εκόχλαζαν, λέει, τα σουλίνας να. Γιατί είναι αφορισμένες, τους επένανε, μουτάριζαν, λέει, και μετά έρχονταν, έπιλαν τα πισίνα του μεσεχωρίς, λέει, και κόπουν του το νερό. Και πέναμε, λέει, ετσιάζα μου τον ποπά, λέει, και πίνε ξαναγιασμό, λέει, και βλέπεις το νερό. Κλο, 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 και ξαναεδαβανή ναυκά. Είχανε πίστη, πατέρα, νεκτάριε. Κάτι που σπανίζει, θα έλεγα, ή μάλλον έχει ελαττωθεί στη σημερινή μας εποχή, γιατί η πίστη, Νίκο, κάνει θαύματα. Και η πίστη των Ποντίων ήταν και ξεχωριστή και ιδιαίτερη και ένα μέγεθος το οποίο ζούσαν και το μετέδιδαν. Πάτερ Νεκτάρη, έχουμε φύγει πάρα πολύ από τη θρησκεία μας. Δεν μπορούμε να ζυγώσουμε ούτε ήσαμε ένα νύχι που λέμε. Φύγαμε πάρα πολύ. Εγώ, ξέρετε, είμαι στην εκκλησία κάτω νεοχώρος. Το τι βλέπουν τα μάτια μου είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρουν πώς να μπουν. Εμάς η μάνα μας για να πάμε να κοινωνήσουμε μας έδερνε τα γόνατα, τα παντελόνια μας ήταν μπαλωμένα, καθαρά. Απάτη, κοινωνήστε, να είστε καθαροί και πρόσεξε, μην ματζερίζετε. Μην φάτε και αυτό να πάτε να κοινωνήσετε. Τώρα τους βλέπεις, έρχονται με βαμμένα χείλια. Πού πας, κυρία μου, να κοινωνήσεις. Πρέπει να είσαι καθαρή. Αφού έρχεσαι στην εκκλησία, άστα τα χείλια σου τα βάβεις μετά. Πάνε καθαροί να κοινωνήσεις. Με τα σόρτς μέσα στην εκκλησία. Εγώ τα βλέπω και αρρωσταίνω. Εξέλιπε αυτή η ευσέβεια που μεγάλωσε γενιές γενναιών. Δεν υπάρχει, χάσαμε το σεβασμό. Η εκκλησία, Πάτερ Νεκτάριε μου, είναι χώρος προσευχής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει χώρος προσευχής. Μπαίνουμε μέσα με τον καφέ στα χέρια, από το χέρι τον καφέ για να αναλάβει το κέρι, να ανάβει το κέρι. Έτσι είναι η εκκλησία. Μάλιστα. Δεν μου λες, Νικόλαε, μια και είσαι νεοκόρος εκεί στον Ευαγγελισμό, έχεις μάθει στον αριστερό ψάλτη το λαμπαδάριο, το Λάκη, το Σιρόπουλο ποντιακά να μιλάει. Όταν τους πηγαίνω στα αντίδωρα, ναι, τους λέω, α, το εν λέω αντίδωρο και εν ψωμί για τα φασούλε. Γιατί πέφτουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Λάκη, το Σιρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να ακούσω κατά πόσο έχει κάνει εκπαίδευση στα ποντιακά, μια και είναι και εκεί κοντά, ε. Κρατήστε τη γούλα σου. Λάκη, λέγε, σε ακούω. Πατέρα Νεκτάριε. Χριστός Ανέστη. Θέλω να πω το εξής. Το ελληνικό το κράτος το επίσημο 70 χρόνια σιωπούσε στην πολιτική της λύθης και δεν την ξέρω ποια όλη άλλη σκοπιμότητα απέναντι σε αυτό το έγκλημα, το δεύτερο μεγάλο έγκλημα μετά την αυτή των Εβραίων. Τον ξεριζωμό μιας ολόκληρης φυλής από τα προγονικά χώματα. Μάλιστα. Και ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι τρίτης και τέταρτης γενιάς απόγονοι. Βλέπω τώρα εκεί τον πατέρα και γιο Γεωργιάδη και τον κύριο Τριανταφυλλίδη δίπλα και διασώζουν ποιον, τον Πόντο και τον ελληνισμό εκείνο των ξεριζωμένων πατρίδων. Και επειδή και εγώ είμαι ένας απόγονος τρίτης γενιάς αυτών των ξεριζωμένων, κουβαλούμε όλοι μας μέσα τέτοιες μνήμες που ξυπνάμε κάθιδροι τη νύχτα από εφιαλτικά όνειρα και στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης και ο πατέρας Γεωργιάδης, ότι δεν θέλω να πάω στον Πόντο και εγώ δεν θέλω ποτέ να πάω εκεί στην πατρογονική, την Ανατολική Θράκη, γιατί θα με πάρουν τα κλάματα, θα κλαίω. Και γιατί, ίσως γιατί γίνει μήνες αυτό το οποίο είπε ο Νίκος, ότι θα μείνεις και εκεί, γιατί πραγματικά το νιώθεις αυτό. Ξέρεις, πατέρα, το κομμάτι. Όλοι κουβαλάμε κάποιες εφιαλτικές μνήμες. Ο παππούς μου, για παράδειγμα, εμένα, έκανε 7 χρόνια ολόκληρα στα Αμελέτα Μπουρού. Τι ήταν τα Αμελέτα Μπουρού? Τα τάγματα εργασίας των Τούρκων. 7 χρόνια στην Παλαιστίνη, στη Ναζαρέτ συγκεκριμένα. Το πώς ζήσανε, ένας Θεός το ξέρει. Τέτοιες ιστορίες τρομακτικές, εφιαλτικές, κουβαλάμε όλοι μας μέσα στο υποσυνείδητο και ξυπνάνε, και σας λέω, ξυπνάμε κάθε τρίτη νύχτα και τρομάζουμε να ξαναέρθουμε στα λογικά μας. Πάντως, αγαπητέ μου δάσκαλε Δανίλη Σιρόπουλε, η αναγνώριση αυτή, παρόλη την, όπως είπες, 70ετή καθυστέρηση, δικαίωσε τον ποντιακό ελληνισμό, έτσι.
σίγουρα. Και συνέδεσε αυτό το σύγχρονο ελληνισμό με αυτό που λέμε ιστορική μνήμη. Γιατί, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, ασχολούμενοι με τον αθλητισμό, όλβοι ο σώστης ιστορίας έσχεν μάθηση. Έτσι ακριβώς, σας παρακολούθησε και το, ήταν πάρα πολύ όμορφη το πρώτο μέρος. Έχουν σύνδεση αθλητισμός, ιστορία Διαγόρα, ιστορία ποντιακού ελληνισμού. Ασφαλώς. Ένας αθλητισμός σε ένα άλλο επίπεδο θα έλεγα, διότι πραγματικά οι πόντοι είναι, θα έλεγα, αθλητές του πνεύματος. Είναι οι άνθρωποι που ήρθαν και έδωσαν στην παλιά Ελλάδα τη λεγόμενη ένα νέο αίμα, όχι μόνο οι πόντοι, αλλά γενικά όλοι οι πρόσφυγες, γιατί σε λίγο θα πάψουμε πια να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά γενοκτονία του Πόντου, γενοκτονία της Μικράς Ασίας, γενοκτονία της Ανατολικής Τράκης. Εμείς τα κρατάμε όμως από αυτό το μετερίζει που λέγεται τηλεόραση Θάρη Λάκη και εσύ με τις εκπομπές σου, με την ιστορία και την παράδοση. Μεθαύριο τα κρατάμε. Μεθαύριο Παρασκευή θα τα πω κι εγώ υποχρεωμένο. Έτσι, αντίσταση. Και πάνω στην ποντιακή προπόνηση που μας κάνει ο Νίκος, ανταλλάσσουμε πραγματικά σε βροή στον Ευαγγελισμό. Προχτές του είπα κάτι που δεν το ήξερε. Ναι. Λέει, αποκλείεται να μην το ξέρω. Λέω, άκου, να λέει εμένα η Ιέρα σας το δέντρο για νεκούμψα. Το δέντρο ελυπέθεμε, τα φύλλα του ερούξαν, γέρασα. Και πήγα να κουμπίσω στο δέντρο και με λυπήθηκε το δέντρο και ρίξε τα φύλλα του κάτω. Λέει, αυτό πακί ξερά το λάκι. Πάντως ο Λεωνίδας το ήξερε, γιατί γελάει. Εγώ βέβαια δεν είμαι πόντιος, αλλά συναναστρέφομαι μια ζωή ολόκληρη. Το χωριό μου είναι πόντιοι και θρακιώτες, όλοι πρόσφυγες στη Μακεδονία, στην Φλόρινα. Δανίλε, ξέρεις ότι ο Πόντος έχει αυτή τη λεβεντιά, εγώ πολλές φορές το τονίζω. Και εγώ όταν δω στην τηλεόραση ποντιακούς χορούς, πάντα με συναρπάζουν. Έχουν αυτή την αίσθηση της λεβεντιάς, της γενναιότητας. Ότι είναι οι άνθρωποι ευθυτενείς, οι άνθρωποι δυναμικοί. Η δε γλώσσα τους, πατέρα Νεκτάριε. Η δε γλώσσα τους, τα φαγητά τους, είναι, όλα. Είναι τα αρχαία ελληνικά ατόφια. Μάλιστα. Τα αρχαία ελληνικά. Και διασώζουν αυτή την ιδιαίτερη γλωσσική δύναμη. Η δε χωρί τους, ο χορός τους, ο πολεμικός των Σπαρτιατών, για παράδειγμα. Ο Πυρίχιος. Έτσι, μπράβο. Η Σέρα, οι Σερενίτες, που χορεύουν οι πόντιοι. Είναι ο πολεμικός. Να μην σας τρώω όμως το χρόνο σας, αφήνω στους συνομιλητές σας. Λοιπόν, κάτι άκουσα ότι είχαμε παρέμβαση από τη Σταματία, γι' αυτό δεν σ' αφήνει, να τη στείλει τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου. Όλα τα παρακολουθώ, πες της. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά, Δανίλ. Άξιοι να είναι οι φίλοι μου να συνεχίζουν την παράδοση. Και θα περιμένουμε την Παρασκευή να σε απολαύσουμε από την εκπομπή σου Ιστορία και Παράδοση, γιατί και εσύ θίγεις αυτά τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κρατάμε αυτή την αντίσταση, την πραγματική. Το θέμα μας θα είναι η γενοκτονία του Πόντου. Μάλιστα. Πολύ έτσι συγκινητικό θέμα. Έτσι. Και νομίζω ότι και ο Νίκος και ο Παναγιώτης μπορούν να παίξουν, έτσι. Ασφαλώς. Θα τους καλέσεις. Ασφαλώς. Ορίστε, βγάλαμε και είδηση. Ωραία. Εντάξει. Ενθυμούμε και μία παλιά εκπομπή, αγαπητέ δάσκαλε, που είχες κάνει. Που είχαμε κάνει. Ήμουν λαϊκός και τον είχα τραβήξει τον Νίκο εκεί στον Ευαγγελισμό. Μας τραγούδησε ένα πονετικό σκοπό ο Νίκος, ο φίλος μας, και ήταν αυτοσχέδιος δικός του, η στίχη ήταν δική του. Αν το θυμάται θα μας το ξαναπεί εδώ ζωντανά. Νίκο, το θυμάσαι? Για την καταστροφή που έσπειρε το Πάλος Μαν. Α, πες τον πόντο να ψήμα. Το θυμάσαι? Βέβαια. Πάμε. Πάμε να το ακούσουμε. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε. Χριστός Ανέστη. Ποθάμ. Μάλιστα, πάμε. Απέσον γόντων άψιμων και βούνταν ήρωμε καρβόνο κόντων έντων η Παναία κλέ.
Βρέχει τα δεκρεστάζνε τα αίματα ποτά. Τρέχνε και εκεί χορτάζνε το πάλωσμα. Βρέχει τα δεκρεστάζνε τα αίματα ποτά. Τρέχνε και εκεί χορτάζνε το πάλωσμα. Απέσον τον άψιμο και γουνταμύρωνε καρβόνο πόντον έντον κι η Παναγία κλέ. Απέσον πόντον άψιμο και γουνταμύρωνε καρβόνο πόντον έντον κι η Παναγία κλέ. Πολύ όμορφα και πολύ συγκινητικά. Οι Πόντιοι και οι Κρητικοί, όπου και να βρεθούνε, τσίπουρο πίνουν κερακί, κυλίρες και λαϊδούνε. Το δενταούλι στα χέρια του Λεωνίδα βγάζει φωτιές. Τους χαιρετισμούς μου και ρωτήστε τον να σας πει για το χορευτικό δρόμενο Κρήτη Πόντος που κάναμε το Σεπτέμβριο που πέρασε. Σακομήτρος Γιώργος, κοροδιδάσκαλος Κρητών Ρόδου. Γιώργο, είχα την επιθυμία ότι θα το ρωτούσα αυτό, καλά έκανες που μας το υπενθύμησες, γιατί πραγματικά εκεί στο Ρόδον είχε γίνει μια ανεπανάληπτη εκδήλωση. Κρήτη, Πόντος, συγκινητικό πράγμα. Πολύ συγκινητικό, με πολύ έτσι λεβενδιά και από τους Κρητικούς και από τους Ποντίους. Κατάμεστη η αίθουσα εκεί. Είχε μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, πράγματι. Παρόλο που είχαμε και λίγο χρόνο. Έδεσε όμως ο σύνολο. Έδεσε. Καλό ήταν. Αντάμωμα ιδιαίτερο και ξεχωριστό, έτσι. Δύο θα έλεγα λαοί, ναι. Με ξεχωριστές αλλά και παράλληλες διαδρομές. Έτσι, Λεωνίδα. Πολύ ξαδερφικές. Μάλιστα. Πολύ κοντινές. We'll be right back.
συγκινητικά, αγαπητέ Νικόλα, αυτά τα οποία βλέπουμε. Και όπως είπαμε, είναι μια ημέρα μνήμης, μια ημέρα αυτοσυγκέντρωσης, μια ημέρα που πρέπει να θυμηθούμε αυτό το μεγάλο κομμάτι που λέγεται Ποντιακός Ελληνισμός. Τιμάσου, Παναγιώτη, παίξε κάτι. Πάμε. Πώς τον λες, πώς τον είπες, Λεωνίδα? Πανίκας, έτσι το λένε στον Πόντο, τον Παναγιώτη. Ο Πάντζο. Πώς? Πάντζο Πανίκας. Πάντζο Πανίκας. Ορίστε, μάθαμε κι άλλα. Είτε Πάντζος είτε Πανίκας. Είτε Πάντζος. Εσένα ποιος άρεσε, Παναγιώτη? Το Πανίκας. Πανίκας. Λοιπόν, πάμε, Πανίκα. Ξεντοχμένο κταίνει στον και άλλουστο, έκλαιγε το καημένο. Αχ, τέλει στον και άλλουστο, έκλαιγε το καημένο. Έξπουλο πονγιόλο κλαις, μα τον με τα δέκρα. Παίρνει και τα παράπονας, παίρνει ρίζαν τα τέτας. Παίρνει και τα παράπονας, παίρνει ρίζαν τα τέτας. Καιρό του ποντού τα ράσια, ο πλοίον δεν εχάθα. Ο κυρίμσο ξερίζωμον, ενταμάρ με τη μάνα. Ο κυρίμσο ξερίζωμον, ενταμάρ με τη μάνα. Ο πίσε φεκάνε με, τρογιορφάνε μένον. Ερήμον προσφύγω πουλο, ζιβούλα μ' κρέμα μένον. Ερήμον προσφύγω πουλο, ζιβούλα μ' κρέμα μένον. Στέργος Παρασκευάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους που έχουν αυτή τη ζωντανή παρουσία και συνεχίζουν την ιστορία και τις παραδόσεις τους. Πραγματικά τους καμαρώνουμε και πάντα μας συγκινούν. Ειδικά ο Παναγιώτης, ο Πανίκας, έτσι, που έχει θέση στις καρδιές όλων. Είναι δικό μας παιδί με πλούσια ποντιακή ψυχή. Με τέτοια παλικάρια η ελληνική ψυχή δεν χάνεται με τίποτα. Όλοι είναι αξιέπαινοι, μπράβο και πάντα επιτυχίες. Καλά, πολύ συγκινητικό καλά, το μήνυμα καλά, του Προέδρου του Συλλόγου Ιεροψαλτών, του Στέργου του Παρασκευά, το οποίο και εγώ επιτείνω και επαυξάνω, θα έλεγα, γιατί πραγματικά η ελληνική ψυχή δεν χάνεται με τίποτα όσο βλέπουμε αυτόν τον παλμό που έχετε και αυτή τη δύναμη της ψυχής που πηγάζει από τα ιερά και ευατοβαμμένα χώματα του Πόντου, έτσι, Νικόλα? Μα κάποιος λέει, ταξίδευε στη Μαύρη Θάλασσα, λέει, αυτός με μιλούσε, λέει, ποντιακά, λέει, και εγώ αρχαία ελληνικά. Και συνεννοούνταν. Και συνεννοούνταν. Μάλιστα. Δυστυχώς η γλώσσα μας η ποντιακή, βέβαια, λόγω των τραγουδιών δεν θα σβήσει. Αλλά δεν τη μιλούν, δεν τη μιλούν, αλλά με τα τραγούδια δεν θα σβήσει, θα υπάρχει. Έχει ζωντάνια. Ναι, εντάξει, δεν το μιλάνε, ας πούμε, αλλά το τραγούδι θα κρατήσει τη γλώσσα. Δεν μου λες να σας κάνω τώρα μια προσωπική ερώτηση. Εκεί στο σπίτι η κυρία Φωτεινή τι κάνει που σας ακούει όλο να παίζετε με τα όργανα? Θα τη στείλουμε για τα χαιρετίσματα, ναι, και την αγάπη μας. Κοίταξε, εντάξει, η κυρία Φωτεινή, την πρίζουμε το κεφάλι, χαρτικά.
Αλλά εντάξει, τώρα το πήρε απόφαση. Το πήρε απόφαση, ε. Που και ο Παναγιώτης. Είναι σε μουσικό σπίτι, ό,τι και να είναι. Ε, Λεωνίδα. Και όσο ο Πανίκας μεγαλώνει, τόσο και πιο πολύ ασχολείται. Η Φωτεινή έχει πολύ ωραία φωνή. Αλλά λόγω ότι λέει ότι εγώ αγαπώ πολύ τη λύρα, μίσησε τη λύρα. Α, κακό της έκανες δηλαδή, αν ναι, τι καλό. Ναι. Επειδή έχω πολύ αγάπη στη λύρα, στο τραγούδι και στη ρίζα μου δηλαδή. Παναγιώτη, τα έχεις διδαχθεί τα τραγούδια, είσαι αυτοδίδακτος, έχεις πάει σε δάσκαλο, τα ακούς, είμαι ο πατέρας είμαι σου αυτοδίδακτος, έχει πει. Ξεκίνησα ακούγοντας τον πατέρα μου και με τα ακούσματα σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να παίζω λύρα. Καταρχάς ξεκίνησα να παίζω νταούλι και να χορεύω βέβαια και μετά εξελίχθηκα στη λύρα. Ακούγοντας τον πατέρα μου και δείχνοντας λίγα πράγματα, σιγά σιγά εξελίχθηκα, από μόνος μου βέβαια, δεν με βοήθησε κανένας και έφτασα σε αυτό το επίπεδο. Ο Παναγιώτης, Μπάτερ Νεκτάρι, από μωρό είχε ακούσματα. Εμείς οι πόντι λέμε το μωρό ασυγκυλία πέρα. Οι Αμερικάνοι το βγάλαν το μηχάνημα τώρα και το βάζουν απάνω στην έγκυο της η γυναίκα για να ακούει μουσική. Εμείς το λέμε εδώ και 3.000 χρόνια. Άρα τους φάγαμε τους Αμερικάνους. Λοιπόν, το μωρό λέει ασυγκυλία πέρα. Η Φωτεινή ήταν έγκυος. Εγώ με την λύρα συνέχεια άκουγε. Μετά από... Γι' αυτό και βγήκε αυτός που βγήκε. Α, μπράβο. Ξαφνικά μου λέει μια μέρα πάω στο Αμαράντιο, πήγαινε σχολείο, ήταν... Ήμουνα τελευταία τάξη έκτη δημοτικού. Ναι. Και ζητήσανε... Τα ποντιακά τα κάλανε. Ότι είχα κάποια φωνή και έπαιζα και λίγο λύρα, λίγο τάξη, τα ποντιακά τα κάλαντα. Και αυτή ήταν η αφορμή. Χριστός γενέθεν, ναι, χαρά στον κόσμο. Χριστός χαρά στον κόσμο. Α, καλή ώρα, καλή σημέρα. Α, καλόν παιδί, νοψές γενέθεν. Και πάω να τον πάρω από το σχολείο, με λέει, Νίκο λέει, γιατί από μωρό Νίκο με φωνάζει, πατέρα δεν με λέει ποτέ. Γιατί όλοι... Βγάζει και τα παράπονα τώρα. Όχι, όχι. Πάω να τον πάρω από το σχολείο, μου λέει, απέξω τα κάλαντα. Μου λέω, αφού δεν τα ξέρεις, πώς θα παίξεις. Λέω, μου τα μάθεις. Λέω, εντάξει, πράγματι, τα άμαθε και με τη λύρα και το τραγούδι σου κιόλα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Ο Παναγιώτης, Πάτερ Νεκτάρι, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει να παίζει ένα χρόνο να μάθει. Ο Παναγιώτης έπιασε και πολύ γρήγορα αμέσως έπιασε. Ξέρεις που είναι το μυστικό της επιτυχίας, αυτό που είπες, ότι από την κοιλιά άκουγε. Ναι, είχε ακούσματα. Έτσι. Καταρχήν είχε χρόνο καλό στον ταούλι. Είναι σωστό το χρόνο. Λίρα πιο καλή ή τον ταούλι, τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ? Ξεκίνησε βέβαια με τον ταούλι, αλλά καθένα έχει την ιδιαιτερότητα του, έτσι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, και η λίρα και τον ταούλι είναι πάρα πολύ ωραία όργανα. Ξεκίνησα με τον ταούλι. Εντάξει, τον ταούλι μπορεί να μου αρέσει λίγο παραπάνω, αλλά και η λίρα. Είναι φασαριαζίδικο γι' αυτό. Ακριβώς. Η οποία πάντα η ποντιακή είναι τρίχορδη, τρεις κορδές. Ναι, τρίχορδη. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς φτιάχνουμε. Εγώ έχω κάνει και τέσσερα. Έχω μία, τώρα έχω κάνει με τέσσερα. Τώρα αυτό ήθελα να δω, γιατί κάποια στιγμή η Λεωνίδα με καλεί ο Νίκος, ήμουν λαϊκός. Έλα να δεις εδώ πέρα στον Ευαγγελισμό στο σπίτι από δίπλα και φτιάχνει. Είναι και κατασκευαστής ο Νίκος. Έπρεπε να φέρω ένα μικρό ταουλάκι που έκανα τώρα να το δείξω. Ναι. Έφτιαξε πρόσφατα μία καινούρια λύρα τετράχορδη. Άκουσμα. Είναι απλά κουρδίζεται. Η ίδια, απλά μπορείς να παίξεις σε πρίμο και σε μπάσα. Μάλιστα. Και την δοκιμάσαμε, κάναμε την απόπειρα και φτιάξαμε μια τετράχορδη, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία λύρα. Σταμάτης Αγκά, συγχαρητήρια στον κύριο Νίκο, στο γιο του και στον κύριο Λεωνίδα και στον τηλεοπτικό μας σταθμό Θάρη. Και είμαι πολύ περήφανος σαν Έλληνας όταν συνεργάζομαι με τέτοιους σπουδαίους ανθρώπους. Δεν ξεχνώ τις αλύτρωτες πατρίδες. Είναι τα συγκινητικά μηνύματα που μας δίνουν έτσι καλά, δύναμη. Σταμάτης είναι πάντα εθελοντής και πάντα μας βοηθάει σε όλες τις εκδηλώσεις εκεί στο Δημοτικό Θέατρο. Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά. Για τι ήθελες να πεις, Νίκο, κάτι πάνω στη λύρα? Ο Παναγιώτης παίζει πολλά όργανα. Μάλιστα. Λύρα ποντιακή, αγκείο, φλογέρα, γαβάλ που λέμε εμείς. Πώς το λέτε? Γαβάλ. Γαβάλ. Ολυμπίτικη λύρα. Τον έχω δύο φτιαγμένες. Λαούτο. Λαούτο. Κρητικιά. Κρητική. Και βιολί. Έφερε βιολί. Πέρσι ήταν τα Χριστούγεννα.
την κούρτισε, έπαιξε και μαζί με την κριτική μου τα πούλησε μετά. Τα βαρέθηκα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσω και εσένα να παίξεις. Για πιάσε τώρα τη λίρα κι εσύ. Εγώ τι να. Κάτι θα πεις κι εσύ. Λεωνίδα. Βεβαίως. Ο παλιός είναι αλλιώς, όπως λέμε. Ο παλιός είναι αλλιώς, έτσι. Πάμε. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ρίμο θα με το σπίτι, άμα ψημούς να τελείτε η καρδιά κι ανασφαλέτα. Τα ομάτια μου δακρύζνε, τα ελάτια παλιδίζνε, τα λουλούδε κι μυρίζνε που επήγανε. Τα ομάτια μου δακρύζνε, τα ελάτια παλιδίζνε, τα λουλούδε κι μυρίζνε που σε χάτανε. Τ' ανθρωπίον κλαίν τα ψώπα, σαν παρχαρέα σορμανούπα, επαιδείαν το επίκανε. Τ' ανθρωπίον κλαίν τα ψώπα, σαν παρχαρέα σορμανούπα, επαιδείαν το επίκανε. Τα ομάτια μου δακρύζνε, τα ελάτια παλιγίζνε, τα λουλούδι κι μυρίζνε που επίγανε. Τα ομάτια μου δακρύζνε, τα ελάτια παλιγίζνε, τα λουλούδε κι μυρίζνε πως εχάσανε, πως εχάσανε. Ο Νικόλας, είπαμε, είναι ξεχωριστός. Τσαμπίκα Ιατρίδη, θερμά συγχαρητήρια. Οι ρίζες μας τελικά, αυτό είναι. Έτσι ενθυμούμεθα τις ρίζες μας, ενθυμούμεθα αυτή την πλούσια παράδοση του Πόντου και όπως είπαμε δεν είναι μόνο η 19 Μαΐου που είναι ιδιαίτερη ημέρα καθώς είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αλλά και τις 365 ημέρες πρέπει να θυμούμεθα αυτό το κομμάτι. Σήμερα Λεωνίδα στο Σύλλογο πόσοι περίπου είναι εγγεγραμμένοι, ξέρεις? Πρέπει να είναι γύρω στα 120 άτομα. Και αυτά μένουν μόνιμα εδώ στο νησί μας? Μένουν μόνιμα στο νησί μας αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η συμμετοχή τους. Δηλαδή όταν λέμε συμμετοχή, μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι συμμετοχή οικονομική. Ναι. Συμμετοχή για μένα ο σύλλογος είναι να έρχεται να τον βλέπω και να με βλέπει. Συνεχίζεται την εκμάθηση των χωρών. Ναι. Γίνεται κάθε πότε? Κάθε Σάββατο. Όπως και παλιά, ε? Ναι. Όπως παλιά. Ναι. Υπάρχουν νέα παιδιά? Ναι. Έχουμε παιδιά. Και όργανα? Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ καλό παιδί καθηγητής. Λοιπόν, έχει δύο παιδάκια. Τον ένα τον έκανα δώρο μια λίρα. Τώρα τον μικρό τον κάνω, που είναι 4 χρόνια, τον κάνω ένα μικρό ταβλάκι. Μπράβο. Τώρα τελειώνει, ναι. Γιατί αυτά είναι το μέλλον. Είναι δύο αδερφάκια αυτά. Λέω να μάθουν αυτά. Να μπορέσουμε να τα μάθουμε. Τώρα είναι ο Παναγιώτης, αύριο μεθαύριο θα είναι αυτή. Ο Παναγιώτης θα είναι πια μεγάλος. Μα έτσι υπάρχει αυτή η ιερή αλυσίδα και η παράδοση από γενιά σε γενιά πηγαίνει. Δεν έχουμε χρόνο. Εγώ αυτά κάθομαι και τα κάνω το βράδυ, ώρα 11, 12 η ώρα. Μέχρι το βράδυ έκανα και φτιάχνω. Καλά, όταν θέλεις, Νίκο, πάντα βρίσκεις χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι όταν θέλεις κάτι και το αγαπάς, ναι, πάντα βρίσκεις και τα παιδιά πρέπει να έχουν και αυτά προτεραιότητες. Δηλαδή, πέρα από τις ξένες γλώσσες, πέρα από αυτά, από τον αθλητισμό, νομίζω ότι και ένα όργανο χρειάζεται. Οπωσδήποτε. Και το τραγούδι. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λόγω ότι είμαστε εμείς αποσχολημένοι, που νοιαζόμαστε για το σύλλογο. Δεν είμαστε πολλά άτομα, είμαστε πολύ λίγα. Ο Λεωνίδας και εγώ και άλλα 3-4 άτομα. Ευτυχώς που έχουμε μη πόντιους. Και να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που μας βοηθούν. Οι οποίοι αγαπάνε και το σύλλογο και τον πόντο πάρα πολύ, παράφορα. Σήμερα συγκεκριμένα που κάναμε με τον Μιχάλη κάτω πρόβα, από τη χοροδία η κουπέλα, μα λέει, κύριε μου, λέει, μα τι τραγούδια είναι αυτά, λέει. Συγκινήθηκα, λέει. Έτσι. Λέω, κουπέλα μου, αυτά έχουν πόνο.
έχουν αγάπη. Αλλά και διαχρονικότητα, αντέχουν στον χρόνο. Βεβαίως. Είναι παντός καιρού, όπως λέμε, Λεωνίδα. Δεν σβήνουν. Δεν σβήνουν αυτά. Δεν σβήνουν. Πάμε, Παναγιώτη, έλα. Εγώ βρήκα καβαλάρι μια χαρά. Πατρίδα με το ορμάνο πάσου, πατρίδα με το ορμάνο πάσου, ούχτε μου νερά τα κρυάλια και τα νερά στα κρυάλια. Και πόρεσα να ελεπάτα, και πόρεσα να ελεπάτα, όχ και τρώει μάρο θυμιάζια, και τρώει μάρο θυμιάζια. Τα έμορφα τα μερά μου, άρα ευνητήν και μέντζεν, άρα ευνητήν και μέντζεν, όχ να λένε τραγωδομάνιαρ, να λένε τραγωδομάνιαρ. Και βέβαια, Νικόλα, το κέντρο είναι η Παναγία η Σουμελά. Κάθε χρόνο πηγαίνει ο Πατριάρχης μας και απολαμβάνουμε μέσα από την τηλεόραση. Τι είπες, Λεωνίδα? Προσπαθεί και κάποιος άλλος να πηγαίνει. Ναι, καλά, εμείς όμως κρατάμε αυτή την δύναμη. Έτσι. Που εκπέμπει άλλο κουράγιο και αυτή την οικουμενική διάσταση που δίνει. Έτσι. Ο οικουμενικός μας Πατριάρχης, και κάθε χρόνο, όπως είπαμε, αυτή η Θεία Λειτουργία είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη, γιατί στέλνει ποικίλα μηνύματα παντού. Έτσι. Ο Ποντιακός Ελληνισμός, λοιπόν, από τη πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας 1461 γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το βίο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με αποκορύφωμα τη συστηματική και μεθοδευμένη εξόντωση γενοκτονία του αιώνα μας. Και όπως είπαμε, ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Έλληνες του Πόντου ήταν Έλληνες χριστιανοί και αυτό το πλήρωσαν. Όμως νομίζω ότι καλό μας έκαναν, μάρτυρες, δύναμη ψυχής, δύναμη καρδιάς, και εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εν έτη 2017 και όλα αυτά, Νικόλα, Παναγιώτη, Λεωνίδα, να τα λέμε και να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα, γιατί πραγματικά αυτός ο Ελληνισμός του Πόντου έχει αυτή τη δύναμη και αυτή την συνοχή και αυτή την ενότητα που εκπέμπει, έτσι. Σίγουρα. Όσο και αν υπάρχει ο πόνος, όσο και αν υπάρχουν τα βάσανα, οι καημοί, που ενθυμίστε όλες αυτές τις μελανές εικόνες, έτσι. Πάτερ Νεκτάρη, εμείς με τους απλούς ανθρώπους δεν έχουμε τίποτα. Εγώ με Τούρκους με ήρθαν εδώ, κάναν, που μόλις με βλέπαν τρελόντουσαν με τη λίρα όταν έπαιζα. Τρελόντουσαν, ο Γιασάρ. Μπρε Νίκο, ξέρω εγώ, από το Ισταμπούλ. Έλα, λέει, μαζί μου, λέει, Ισταμπούλ, βρε, εγώ να σε φιλοξενήσω. Έχουν αγάπη και αυτοί με. Είδα, αλλά, λοιπόν, είναι... τώρα αυτό που λες, Νικόλαε, είδα, Λεωνίδα, στο διαδίκτυο πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι. Έτσι έψαχνα στο YouTube και είδα στο τουρκικό κανάλι,
Έτσι. Μία μικρή 6 χρονών. Η οποία χόρευε σέρα. Η οποία χόρευε σέρα, το είδες. Βέβαια. Η οποία εντυπωσίασε όλο το κοινό της Τουρκίας. Χειροκροτούσαν, καταχειροκροτούσαν. Λέω, κοίτα πώς η μουσική ενώνει. Έτσι. Αυτό εγώ εξέλαβα ως μήνυμα. Είναι πολλοί μουσικοί στην Τουρκία που παίζουν και με τζε. Είναι πολλοί. Είναι πάρα υπάρχουν πολύ. Πολλά παιδιά, ναι. Είναι πάρα που πολλοί. Παίζουνε... Έχει μπει μέσα στα μαγαζιά της Τουρκίας πια και με τζε. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή την και με τζε, την έχουν σαν όργανο δικό τους. Αλλά ο ήχος πάντοτε, εμείς που τον ακούμε, που είμαστε η ράτσα που λέμε... Και που ξέρετε. Ξεχωρίζει ο ήχος, ναι. Είναι η μεσαία η χορδή που ακούγεται. Και λες, αυτό είναι ποντιακό. Μάλιστα. Ξεχωρίζει, είναι εντελώς διαφορετικό. Παναγιώτη, τι άλλο θα ήθελες να πεις, να μας παίξεις κάτι. Ό,τι θέλετε. Πες μας κάτι άλλο ακόμη, έτσι, να σε ακούσουμε κιόλα να τραγουδήσεις. Γιατί είπαμε ότι έχουν ρυθμό, έχουν δύναμη, έχουν καρδιά... Όλα αυτά τα τραγούδια του Πόντου. Ελλάδα ανεποτάμε, σιτρίχα στο γεφύρι, ελάφνε με και μυριγμένε. Σιτρίχα στο γεφύρι, ελάφνε με και μυριγμένε. Στορί εκτίζαν Ελλάδα ανεποτάμε και μύρι μαθητάδες ελάφνε με και μυριγμένε και μύρι μαθητάδες εδάφνε με και μυριγμένε. Όλη τη μέρα ανεκτίζαν Ελλάδα αφνε ποτάμε. Το βράδο ναι χαλαούτουν ελάφνε και μυριγμένε. Το βράδο ναι χαλαούτουν εδάφνε και μυριγμένε. Με πρώτο μας τώρα Ελλάδα αφνε ποτάμε και χτίζω το γεφύρις ελάφνε με και μυριγμένε και στένω το γεφύρις ελάφνε. Αντίγωσε τη μάνα μου Ελλάδα αφνε ποτάμε. Άλλο μανίτσα κι έχω εδάφνε με και μυριγμένε. Άλλο μανίτσα κι έχω εδάφνε με και μυριγμένε. Έχει ωραίο ηχόχρωμα ο Παναγιώτης. Ο Πανίκας
Τώρα σε λέω πανίκα, Παναγιώτη, τώρα που μέχρι βρήκα που αυτό. Μέχρι που τον ανοίξω το στόμα είδα και έπαθα. Αλλά τώρα που το άνοιξες δεν κλείνει. Βρήκα την πελέ. Λοιπόν. Τώρα δεν μας δίνει σειρά τώρα. Γενοκτονία λοιπόν των Ελλήνων του Πόντου, αγαπητοί μας τηλεθεατές, στις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και αγώνα για δικαιοσύνη. Εκδηλώσεις όπως μας συνηθίζει ο Σύλλογος Ποντίων Ρόδο Διγενής, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρασκευή 19 Μαΐου, προβολή της ταινίας «Τα Μάμα» στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου στις 9. Τι έχει αυτή η ταινία, την έχετε δει? Οπωσδήποτε για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Τι λέει η Λεωνίδα? Είναι μια ταινία, μιλάει για μια ιστορία, μια πραγματική ιστορία, η οποία είναι κάποια αδέρφια, οι οποίοι οι μισοί φύγανε. Το ένα το κορίτσι είχε μείνει πίσω, με αποτέλεσμα να το πάρουν κάποιος αξιωματικός Τούρκος. Μάλιστα. Το μεγαλώσανε, αλλά αυτό ήξερε από μόνο το ότι, ξέρεις κάτι, δεν κολλάω με αυτή την οικογένεια, ρε παιδί μου, κάτι δεν ταιριάζει. Όπου κάποια στιγμή άρχισε και ψαχνότανε, ο αδερφός της ήταν Θεσσαλονίκη, γονείς της πεθάνανε και είχε για σαν αυτό που το ψάξιμο που έκανε, για μια φωτογραφία που ήταν πολύ μικρή. Ήρθε Θεσσαλονίκη, ο αδερφός, όπως συνηθίζεται όταν έρχεται κάποιος ξένος, έρχεται για να μας πάρει την περιουσία, για να μας τη μοιράσει, κάπως έτσι. Δεν σε ξέρω, δεν κάνω, ξέρω εγώ. Και έλεγε αυτή το μεταξύ, μίλαγε κάποιες ποντιακές κουβέντες, αλλά περισσότερο τουρκικά. Μάλιστα. Και έδειξε τη φωτογραφία. Μην πεις όλη την πλοκή για να έρθουν να παρακολουθήσουν. Ναι, λέει, γνωρίζεις, λέει, αυτόν εδώ. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε, την έδιωξε. Και την τελευταία στιγμή, στο πλατήσκαλο που έφευγε η κοπέλα, να πούμε, γύρισε και σου λέει, λες. Εκεί αρχίζει και γίνεται πια τα αδέρφια, αλλά αυτή έφυγε πάλι η Τουρκία, δεν έμεινε εδώ. Η συνέχεια την Παρασκευή στις 9 η ώρα. Στην ταινία. Σάββατο 20 Μαΐου, ομιλία του κυρίου Ερεμία Καρασαβίδη, δημοσιογράφου, παραγωγού ποντιακών εκπομπών με θέμα συγκλονιστικές μαρτυρίες, λόγοι και αίτια, στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου και αυτή η εκδήλωση. Στις 8. Θυμούμε και το Σάββατο Καλεντερίδη που είχατε φέρει μια άλλη χρονιά. Ναι, ναι. Πάντα φέρνετε εκλεκτούς ομιλητές που πραγματικά δημιουργούν αλλά έτσι. Ο Σάββας ήταν τρομερός τον άνθρωπο, αυτό δεν τον ξέρουμε. Εντυπώσεις. Και την Κυριακή 21 Μαΐου, ώρα 7 π.μ., όρθος και θεία λειτουργία και μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των θυμάτων. Και όπως βλέπω εδώ, το σκονάκι που έκανε ο Παπαμανώλης. Στον Καθεδρικό Ναό λοιπόν θα βρίσκεται και η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Αρταμίτισσας, η οποία προέρχεται από την Αργυρούπολη του Πόντου. Από τον Άγιο Γεώργιο της Τραπεζούντας. Με τη συνοδεία λοιπόν και της μειχτής κοροδίας Ρόδου υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Καλαϊντζή, Σαμψούντα, Τραπεζούντα, Κερασούντα, μέρη με ιστορία, με παράδοση. Έχουμε διαλέξει με τρία τραγούδια από ένα CD, ο Δρόμος για το Τσισμελί. Μάλιστα. Ναι, που είναι στα ελληνικά, όχι στα ποντιακά, για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια. Και... γιατί θέλει και ειδικό δεξιλόγιο, έτσι. Θέλει και ερμηνευτεί, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε και τα καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα, αλλά όμως υπάρχουν και κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας πω για κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει πόντιος που όταν θέλει να τραγουδήσει να μην συγκινείται. Έτσι. Μου συνέβη το περασμένο Σάββατο κάπου και πώς το λένε στη λαϊκή έκφραση, έπαθα πλάκα. Μου άρεσε πάρα πολύ και μόνο που το είδα και μου λέει, δεν μπορώ να τραγουδήσω, μου λέει, επαγγελματίας τραγουδιστής, δεν μπορώ, μου λέει, να το πω γιατί πνίγομαι. Μου έρχεται, λέω, μου αρέσει εμένα πολύ αυτό, είναι καλό. Αυτό σημαίνει ότι όταν το τραγουδάμε, το ποντιακό τραγούδι, το νιώθουμε. Βέβαια. Δεν το τραγουδάμε απλώς για να τραγουδάμε. Ήταν ο για να περνάει η ώρα. Ήταν ο Παναγιώτης ένα χρόνο και τον πήρα να τον πάμε στη μάνα μου να τον δει στην Ελασσόνα, στο χωριό μου Καλυθέα. Και είναι η Ελασσόνα, η Καλυθέα και από εδώ είναι τα Ρατοσίβια που μένει η αδερφή μου εκεί. Ο ανεψιός μου παίζει λίρα στη Γερμανία και η κόρη του είναι φωνή τρομερή. Αφού πήγα να πούμε, μου λέει, θείο, σήμερα λέει θα παίξουμε στην πλατεία.
Έρχεται ένας από την Ολυμπιάδα, ένα χωριό, ο Πέπης, και δεν είχε και δόντια. Και κάνει ένα τραγούδι «Μασέλε και Σελεκίασα», ένα τραγούδι με αυτή. Εγώ νόμιζα ότι έπαθα καρδιά κατευθείαν και το λέω μόλις φεύγω, λέω «Μάκη, θα πάρουν ταξί και θα πάω στο πρώτο βοηθειό». Τι λες ρε φίλε, δεν είμαι καλά το λέω, μα, με αυτό το τραγούδι που είπε αυτός, με έστειλε τον λέω. Σοβαρά μιλάς, ναι. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης ήταν ενός χρονού, τώρα πόσο ήταν η Φωτεινή στο σπίτι, απάνω στο χωριό, στη μάνα μου, και εγώ να είμαι στην Ελασσόνα, στο κέντρο υγείας με ορό. Νόμιζα ότι έχασα κάτι, έπαθα. Έπαθα, σου λέω. Σοκ. Ναι, έπαθα σοκ. Δεν θα το ξεχάσω. Μόνο η μουσική. Ρε, θέλω, τι είναι αυτό με σένα. Έτσι, όταν έτσι το νιώθεις και όταν το ζεις πραγματικά. Λεωνίδα, για βγάλε το καπέλο να δω τι γράφει. Για διαβάσε μας. Το καπέλο γράφει. Να το διαβάσω. Ευχαριστώ το Θεό, το επί και με πόντιο. Μάλιστα. Δηλαδή, ευχαριστώ το Θεό που με έκανε πόντιο. Γι' αυτό σας παίξω ένα τραγούδι. Και εμείς ευχαριστούμε το Θεό που σας έχουμε πάντα κοντά μας, που σας γνωρίσαμε, που σας γνωρίζουμε και που νιώθουμε αυτή την υπερηφάνεια. Πάμε, Νικόλα, παίξε. Να σας πω ένα τραγούδι για αυτό που είπε. Πόντιο σε γενέθα εγώ, σαν ούτη δημονία, με ένα τρανό φιλότιμο και ένα καλό καρδέαν. Πόντιο σε γενέθα εγώ, σαν ούτη δημονία, με ένα τρανό φιλότιμο και ένα καλό καρδέαν. Α, έτσι πλάστας ο Θεός, α, έτσι γίνε βρέτα, καμία και που σμάνεψα, πόντιο σε γενέθα. Α, έτσι πλαστάς ο Θεός, α, έτσι γίνε βρέτα, καμία και που σμάνεψα, πόντιο σε γενέθα. Όλο τον κόσμο να αγαπώ, κάπου το έχει ξέρω, και για τον πόνο τ' άλλου λέω και υποφέρω. Όλον τον κόσμο να αγαπώ, κάκον το έγκυ ξέρω, και για τον πόνο τ' άλλου λέω και υποφέρω. Α, έτσι πλαστάς ο Θεός, α, έτσι γίνε βρέτα, καμία και που σμάνεψα, πόντιο σε γενέθα. Τραγωδώ τα ποντίακα και τα καρδιά σκίζω, θέριο ήμουν σάδικο και σου καλό δακρύζω. Τραγωδώ τα ποντίακα και τα καρδιά σκίζω, θέριο ήμουν σάδικο και σου καλό δακρύζω. Α, έτσι πλαστάς ο Θεός, α, έτσι γίνε βρέτα, καμία και που σμάνεψα, πόντιο σε γενέθα. Α, έτσι πλαστάς ο Θεός, α, έτσι γίνε βρέτα, καμία και που σμάνεψα, σιροπομέ ρε βρέτα. Μπράβο, Νικόλα. Είναι φοβερός. Τα καλά μας τάβησε για το τέλος. Το τραγούδι αυτό τα λέει όλα, ότι είναι ένας πόντιος. Και ό,τι είπαμε. Έτσι. Τα απέδωσες πολύ όμορφα, Νικόλα. Εγώ θερμά θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς και επιφυλάσσομαι μια άλλη εκπομπή να έχουμε πάλι όλο τον πόντο εδώ, όλο το σύλλογο, το διγενή, τα χορευτικά, να νιώσουμε αυτή τη λεβεντιά, να καμαρώσουμε και να δώσουμε αυτή την ευχάριστη νότα, γιατί ο κόσμος βομβαρδίζεται καθημερινά από δυσάρεστα γεγονότα, από δυσάρεστες ειδήσεις, και έρχεστε εσείς να αναπτερώσετε το ηθικό όλων μας και να μας πείτε ότι όσο υπάρχει πόντος, υπάρχει ελπίδα. Καλά, και η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Ποτέ. Λέγε, Νικόλαε. Έτσι ακριβώς είναι. Κάτι που θέλεις να πεις
στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Νιώθω ότι είσαι πολύ συγκινημένος, αλλά κοίταξε, σε παρακολουθούν πολύ αυτή τη στιγμή, παρόλο που η ώρα είναι προχωρημένη. Και εμείς θέλουμε από εδώ να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλα τα δωδεκάνησά μας. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουν όλη την υγεία τους και να έχουν και λίγη δουλειά. Μάλιστα. Και να έχουμε ειρήνη. Όλα τα άλλα τι να τα κάνεις. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο με αγάπη. Με την αγάπη κερδίζονται όλα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε αγάπη. Χάθηκε η αγάπη, χάθηκε η πίστη μας, χάθηκε η αγάπη, χαθήκαν όλα. Χάθηκε η ανθρωπιά. Μπράβο. Πρέπει να επανέλθουμε. Και νομίζω ότι το εκλεκτό κομμάτι του ελληνισμού που λέγεται Πόντος μας θα θυμίζει αυτά. Και την πίστη, τη δυνατή, τη ζωντανή και την αγάπη. Και εμείς και τη μνήμη και την ιστορία. Αλλιωθεί. Και εμείς έχουμε αλλοιωθεί. Βεβαίως. Αλλά πάντοτε μένει η μαγιά, υπάρχει η μαγιά. Μπράβο. Σε όλα. Εμείς εδώ στη Ρόδο τώρα είμαστε η μαγιά, είμαστε πέντε άτομα. Μικρή ζύμη όλων το φύρα μαζί. Χωρίς μαγιά ψωμί κίνεται. Μπράβο. Λεωνίδα, κάτι που θα ήθελες να πεις στους τηλεθεατές μας. Είπα ότι σήμερα ενώνουμε αυτόν τον ελληνισμό, στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλα τα δωδεκάνησα που μας παρακολουθούν μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ θα ήθελα στη Σάμο, στη Χίο, στην Ικαρία και εκεί εκπέμπει ο σταθμός μας. Πες κάτι που θα ήθελες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δωδεκανήσους που μας δεχθήκαν εδώ, ότι είμαστε ένα κομμάτι τους πια. Νομίζω ότι είμαστε και εμείς το ίδιο με αυτούς. Από τη δική μου την πλευρά προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ποντίων Ρόδου, διότι μέσα από το Σύλλογο έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Και η πρόεδρός μας πάρα και όλα τα μέλη του Συμβουλίου, πάντα δραστήρια. Δεν είναι μόνο ότι προσφέρουμε στο Σύλλογο, η προσφορά μας είναι μικρή, αυτό που παίρνουμε από το Σύλλογο είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Και εγώ ευχαριστώ τον κόσμο που με αυτή την περίπτωση παίρνω πολλά πράγματα. Μάλιστα. Καταληκτικός λόγος στον Πάντσο ή Πανίκα. Πανίκας. Πανίκας. Λέγε ο Παναγιώτη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο, γιατί μέσα από το Σύλλογο αναδείχθηκα και έφτασα σε αυτό το επίπεδο εδώ πέρα της λύρας, του χορού. Και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά της ηλικίας μου και πιο μικρά βέβαια να ασχοληθούν με αυτό, γενικά με την παράδοση και τα ήθη και έθιμα, και να μάθουν κάποιο όργανο και να το συνεχίσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και να εξακολουθήσεις να έχεις αυτή τη σοβαρότητα, Παναγιώτη, που σου προσδίδει και αυτή την ιδιαιτερότητα. Όλοι σε αγαπάνε, είδες και τα μηνύματα. Είσαι ξεχωριστός και ιδιαίτερος, όπως και ο πατέρας, όπως και ο Λεωνίδας. Θερμά θέλω να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι επιτυχία των εκδηλώσεων. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, μία παραπέντε πήγε η ώρα. Σε επανάληψη στην κυριολεξία, σήμερα Τετάρτη θα προβληθεί η εκπομπή στις 3 η ώρα. Στο πρώτο μέρος είχαμε, όπως είπαμε, το Γυμναστικό Σύλλογο του Διαγόρα και στο δεύτερο μέρος τη γενοκτονία των Ποντίων, τους αγαπητούς μας Ποντίους, τον Λεωνίδα, τον Παναγιώτη και τον Νικόλαο. Θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Όλα αυτά τα μηνύματά σας, τα οποία μας δίνουν δύναμη, όπως πολλές φορές τονίζω και δεν θα κουράζουμε να το λέω, δεν ξέρω αν εσείς κουράζεστε, αλλά εγώ νιώθω αυτή σας την αγάπη. Στην καθημερινή μας συναναστροφή είναι η δύναμη που μας δίνεται να συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά αγαπάτε την τηλεόραση Θάρη, αγαπάτε το σταθμό, αγαπάτε τις εκπομπές, αγαπάτε τους παραγωγούς και αυτή είναι η δύναμή μας, αλλά θα έλεγα και η πληρωμή μας, γιατί πραγματικά μας δίνουν την δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο. Αφήσατε τις λίρες, αλλά νομίζω μουσικά πρέπει να κλείσουμε, όπως και ξεκινήσαμε. Χριστός Ανέστη, και πάλι θερμά σας ευχαριστώ. Και ο μουσικός επίλογος στον Παναγιώτη Γεωργιάδη, στον Νικόλαο Γεωργιάδη και στον Λεωνίδα Τριανταφυλλίδη. Κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πέντε ως σπίτια έκτισα, κι ας όλα ξεσπίτουμε.
Πρόσφυγας είμας ο Κουνηθέμ θα παλαλούμε. Πρόσφυγας είμας ο Κουνηθέμ θα παλαλούμε. Πάτριδα μαρά έβωσε άμον καταραμένος. Πάτριδα μαρά έβωσε άμον καταραμένος. Σαν σένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν σένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Πώς φυτάθηκαν άμεσα σόρπιν και πότα μακριά. Πώς φυτάθηκαν άμεσα σόρπιν και πότα μακριά. Πέγαδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μον το δάκρυα. Πέγαδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μον το δάκρυα. Πάτριδα μαρά έβωσε άμον καταραμένος. Πάτριδα μαρά έβωσε άμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν ξένα είμαι Πόντιος και στην Ελλάδα ξενός. Συνόπη, αμισός, τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμάσια, Αργυρούπολη, Σούρμενα, Ινόη, Χαλδία, τόσες κι άλλες τόσες εξακουστές πόλεις του Πόντου. Κάθε μια από αυτές συνδέεται με τις εθνικές ιστορικές παραδόσεις και με την ελληνοορθόδοξη χριστιανική πίστη. Όλες ανέπτυξαν πλούσια πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα. Όλες, χωρίς εξαίρεση, δοκίμασαν τη βαρβαρότητα του Τούρκου δυνάστη. Η γη του Πόντου υπήρξε το Θερμοκήπιο που μέσα του αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η Ορθοδοξία. Τα μοναστήρια του Πόντου διαδραμάτισαν ρόλο στη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης και του ελληνισμού, με σημαντικότερο το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Έτσι ο του Πάλαζουμάν και οι τσέτες του συνέχιζαν το φρικιαστικό έργο τους, σκοτώνοντας και ελληλατώντας τον ποντιακό ελληνισμό.